Ενώ η αρρύθμιση για περισσότερες δόσεις από 48 μέχρι 100 προωθεί η κυβέρνηση για τα χρέη των πολιτών, των επαγγελματιών και των επιχειρήσεων προς την εφορία και τα ασφαλιστικά ταμεία. Σύμφωνα με δημοσιεύματα, το αίτημα θα το θέσουν τα Υπουργεία Οικονομικών και Εργασίας στην Τρόικα, που έρχεται στην Αθήνα με το επιχείρημα ότι είναι η μοναδική λύση για να αντιμετωπιστεί η νάρκη των χρεών των ιδιωτών και να μην υπάρξει κοινωνική έκρηξη αν εφαρμοστούν αναγκαστικά μέτρα ίσπραξης και γίνουν κατασχέσεις επιχειρήσεων και περιουσιών που θα λαμβάνουν μαζικό χαρακτήρα. Στα συνολικά χρέη στην εφορία ανέρχονται σε 66,4 δισεκατομμύρια ευρώ, ενώ μόνο την περίοδο Ιανουαρίου-Μαΐου του 2014 οι ληξιπρόθεσμες οφειλές στην εφορία και στη Θεσσαλονίκη ξεπέρασαν τα 5,2 δισεκατομμύρια ευρώ. Σε ό,τι αφορά τα ασφαλιστικά ταμεία, στα 8 δις ευρώ έρχονται τα χρέη επιχειρήσεων προς το ΙΚΑ, από 7,4 δις ευρώ τα χρέη των επιχειρήσεων προς το ΝΟΑΕ, ενώ στα 16 δισεκατομμύρια ευρώ έρχονται συνολικές οφειλές στα ταμεία. Πρέπει να ξαναδούμε σημείο-σημείο και γραμμή-γραμμή το θέμα της ρύθμισης, αλλά περισσότερο θα έλεγα χρειάζεται να ξαναδούμε το συνολικό θέμα της αντιμετώπισης ληξιπρόθεσμων οφειλών που αφορούν είτε το δημόσιο ευρύτερα είτε τα ασφαλιστικά ταμεία. Να υπάρξει ελεύθερη επιλογή ασφαλιστικής κατηγορίας από τους ασφαλισμένους, γιατί πολύ απλά όταν κάποιος δεν μπορεί να πληρώσει τα 840 ευρώ θα πληρώσει συν 400 ευρώ που θα φέρει κάποια δόση. Η δόση του 1 δισεκατομμυρίου ευρώ που εκταμιεύθηκε δεν είναι η τελευταία του προγράμματος. Αφορούσε τα προαπαιτούμενα του Μαΐου. Χρειάζεται να γίνει περισσότερη δουλειά. Το πρόγραμμα διαρκεί έως το τέλος του έτους. Θα δουλέψουμε με την Ελλάδα καθ' όλη τη διάρκεια.